Διάνα σε ποσοστό 100% έπεσε ο γνωστός Αμερικανός ειδικός Σινάν Σίντι, ο οποίος σε συνέντευξη στην ΕΡΤ πρόσφατα είχε αναφέρει ότι ο Ερντογάν ενδιαφέρεται μόνο για την επιβίωση του καθεστώτος του, φοβούμενος μην πάει φυλακή κάποια στιγμή. Γι' αυτό και δεν είναι αξιόπιστο συνομιλητής για κανέναν, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και τις Αραβικές ο Σινάνου είχε δε προειδοποιήσει με ωραίο τρόπο λέγοντας ότι ο Ερντογάν δεν ήταν, δεν είναι και δεν είναι ποτέ αξιόπιστος συνομιλητής αφού ακόμα και σε περιόδους ηρεμίας, αν διότι ότι δεν τον συμφέρει κάτι, ανασύρει άμεσα απειλές ειδικά κατά της Ελλάδος με διάφορες ανύπαρκτες δικαιολογίε. Χθε χωρίς καμία δικαιολογία και ενώ αναμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τουρκία, Ξεστόμησε έμεση απειλή κατά τη Κύπρου ενώ ανέφερε και ανακρίβειε για τι πραγματικέ απώλειες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το καλοκαίρι του 1974. Ο Τούρκο πρόεδρο ανέφερε χθε, πριν από μισό αιώνα, οι Τουρκοκύπροι επέστρεψαν από το χείλο τη γενοκτονία. Στην ειρηνευτική επιχείρηση του 1974, 498 στρατιώτε μα από όλε τι γωνίε τη χώρα μα συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών υπαξιωματικών και οπλητών μαρτύρησαν. Παρόλε τι πιέσει, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Τουρκίας, δεν θα υπήρχαν σήμερα ούτε οι Τουρκοκύπροι. Στην πραγματικότητα, ίσω αν είχαμε πιέσει προ τον Νότο, δεν θα υπήρχε πια Νότο και βοράς και η Κύπρο θα ήταν εντελώ δική μας», υποστήριξε ο Τούρκο Πρόεδρο. Οι Τούρκοι κρύβουν επιμελώ χιλιάδε νεκρού κατά την εισβολή στην Κύπρο. Ένα τεράστιο πέπλο μυστηρίου καλύπτει μέχρι και σήμερα τον αφανισμό χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών κατά την τουρκική βάναυση και άναν εισβολή στις 20 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο. Ο τουρκικός στρατός του αναφέρει ως μάρτυρες. Το μυστικό του συνολικού αριθμού των πραγματικών απολειών των Τούρκων δεν είναι ακριβώς γνωστό μέχρι σήμερα τόσο στον τουρκικό λαό όσο και στη διεθνή κοινότητα και γι' αυτό υπάρχει λόγος. Στη μάχη του αεροδρομίου της Λευκοσίας μετά από συνεχείς επιθέσεις κατά των Ελλήνων καταδρομέων που κατήχαν το αεροδρόμιο από το τουρκικό μηχανοκίνητο Σύνταγμα λεξιπτωτιστών με 2.000 άνδρες, αυτό αποδεκατίζεται από τους Έλληνες Κομμάντος Τριών Λόχων και Αριθμητική Συνθέσεως 300 Ανδρών, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς Τουρκούς Αλεξιπτοτιστές που διαμελίστηκαν από τα πειρά των Ελλήνων που κατήχαν θέσεις. Άρα λοιπόν, πού είναι οι 498 Τούρκοι στρατιώτε που ανέφερε χθε ο Τούρκο πρόεδρο, μιλώντα για ένα ανακριβέ νούμερο απολιών που του δόθηκε για τα μάτια του κόσμου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.